Δικά μας σε πολλά ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Παντελής Παντελίδης, απαντά η έκθεση πραγματογνωμοσύνης που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες μέρες. Στις 200 σελίδες του πορίσματος δεν περιλαμβάνεται το ποιος οδηγούσε το μοιραίο όχημα. Σε 200 σελίδες, οι δύο πραγματογνώμενες προσπαθούν να διευκρινίσουν τις συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος του Παντελή Παντελίδη. Στο πόρισμα, φαίνεται ότι το κοντέρ του μαύρου τζιπ είχε αναπτύξει μεγαλύτερη ταχύτητα των 118 χιλιόμετρων την ώρα. Το τροχαίο δυστύχημα οφείλεται μόνο σε ανθρώπινο παράγοντα και συγκεκριμένα σε όποιον οδηγούσε το αυτοκίνητο τη στιγμή του δυστυχήματος. Για κάποιο λόγο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκίνητου και συγκρούστηκε με τον εμπρόστιο δεξιό τροχό πάνω στο υπερυψωμένο τσιμεντένιο τοιχείο. Σημαντικό σημείο της έρευνας των εμπειρογνωμών είναι το σημείο που αναφέρεται ότι ο οδηγός δεν προσπάθησε να φρενάρει αλλά έφυγε με πολλά χιλιόμετρα στη στροφή, ενώ όπως φαίνεται και στη φωτογραφία, η ζώνη είχε μπει στο κλίστρο μόνο για να μην χτυπάει ο βομβητής και κανείς δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας στο όχημα. Η πραγματογνωμοσύνη που περιμέναμε επί 9 μήνες δυστυχώς δεν μας έκανε σοφότερους. Το ακαθόδες ερώτημα ποιος ήταν ο οδηγός κατά τον χρόνο του δυστυχήματος παραμένει αναπάντητο από τους διοριστέντες πραγματογνώμονες της τροχέας. Σύμφωνα με τους δύο πραγματογνώμονες, τα πιθανά αίτια που προκάλεσαν την εκτροπή από την κανονική πορεία του οχήματος είναι... Πρώτον, κάποιο πρόβλημα που παρουσιάστηκε στον οδηγό, όπως ξαφνικό πρόβλημα υγείας, ζάλι, καρδιακό επεισόδιο, επιληπτικό επεισόδιο, κατανάλωση ποσότητας αλκοόλ, χρήση απαγορευμένων ουσιών. Δεύτερον, κόπωση ή υπνηλία του οδηγού, στιγμιαία απόσπαση προσοχής, όπως κινητό τηλέφωνο, τυχόν ακατάλληλη ταχύτητα που είχε αναπτύξει ο οδηγός. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με έναν εκ των πραγματογνώμων πάντως μας διευκρίνησε ότι δεν ζητήθηκε να διερευνηθεί ποιος ήταν ο οδηγός στο μοιραίο όχημα. Κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερώτημα που αφορούσε τις συνθήκες του δυστυχήματος και όχι ποιος οδηγούσε. Άλλωστε λόγω της ειδικότητάς τους δεν θα ήταν δυνατόν να απαντήσουν στο ποιος οδηγούσε το όχημα. Στη Νέα Ιωνία φίλοι και φαν του τραγουδιστή συγκεντρώθηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του Παντελή Παντελίδη που χθες θα